Στο Λυκαβιτού, εκεί που ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Βασιλείου, Μιχάλη Παναγιώτου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Νικήτα. Έχει φτάσει στο Δημοτικό Σχολείο Λυκαβιτού ο πρώην πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος και αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται και στα πλάνα που στέλνει ο κινηματογραφιστής μας, ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Ανδρούλα Βασιλείου. Μένει να δούμε αν όταν ψηφίσει εξερχόμενος θέλει να κάνει κάποια δήλωση. Θα είμαστε εδώ να το καταγράψουμε. Οι απαραίτητες υπογραφές από τον κύριο Βασιλείου. Ακολουθεί η κυρία Ανδρούλα Βασιλείου. Θα πάρει και το ψηφοδέλτιο και με την βοήθεια του ανθρώπου που τον συνοδεύει πίσω από το παραβάν. Υπάρχει ειδικός χώρος, όπως βλέπουμε, που μπορούν και τα άτομα που μεταφέρονται με τροχοκάθισμα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ακολουθεί η κυρία Βασιλείου, αφού έδωσε την ταυτότητά της, πήρε και το ψηφοδέλτιο για να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα και θα αναμένουμε να δούμε, Μιχάλη, εάν θα προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση ο κύριος Βασιλείου, ενώ σε δύο λεπτά θα πάμε και στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας, εκεί όπου αναμένεται ο κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 12 κλείνουν οι κάλπες για μία ώρα, 12 με μία, και επαναρχίζει η διαδικασία της ψηφοφορίας μία η ώρα μέχρι τις 6. Στις 6 ακριβώς, το μεγάλο exit poll του Αντένα με δείγμα 90%, παρακαλώ, θα ξέρουμε πώς θα κυλήσει η βραδιά. Να πούμε, Νικήτα, απλά ότι προσερχόμενος του εκλογικού κέντρου Γιώργος Βασιλείου, σαφώς ευδιάθετος, χαιρέτησε όλους όσοι έσπευσαν να τον καλημερίσουν. Τώρα όμως από τις εικόνες διακρίνω τη συγκίνησή του από το εκλογικό κέντρο. Είναι ιστορικές στιγμές. Ναι. Τη συγκίνηση του κύριου Βασιλείου και δεν ξέρω, είστε εκεί. Κύριε Πρόεδρε, θα θέλατε μία δήλωση για τη σημερινή ημέρα, γιορτή της δημοκρατίας, το μήνυμα μιας προσωπικότητας σαν εσάς που έχει αφήσει το στίγμα της στην πολιτική ζωή του τόπου? Το μήνυμα είναι απλό. Η κατάσταση είναι δύσκολη και χρειάζεται πολύ όχι απλώς ικανότητες, αλλά και αποφασιστικότητα. Αποφασιστικότητα για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα έχει ο τόπος. Και ελπίζω ότι ο καθένας σήμερα που θα πάει να ψηφίσει θα έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη να υπάρξει μια ηγεσία που να μπορεί να διευθύνει τον τόπο. Άρα για σας, κύριε Πρόεδρε, το μεγαλύτερο διακύβευμα της επόμενης ημέρας ποιο είναι για τον τόπο μας? Τι εννοείς, Χρυσέ μου, τι εννοείς? Η μεγαλύτερη πρόκληση. Η κάλπη θα αναδείξει τον νέο πρόεδρο, ο οποίος θα έχει και προτεραιότητες, προκλήσεις για το αύριο του τόπου μας. Κοίταξε, τα προβλήματα είναι πολλά. Δεν είναι ένα και δύο. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκοκυπριακή πλευρά. Θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις κάποια στιγμή. Πρέπει να είμαστε στη θέση να κάνουμε διαπραγματεύσεις, που δεν είναι σίγουρο ότι ο καθένας που είναι υποψήφιος είναι και ικανός να πετύχει αυτό το έργο. Μάλιστα. Κυρία Βασιλείου, το δικό σας το μήνυμα για τη σημερινή ημέρα. Ναι, όπως είπε και ο σύζυγός μου, πρωταρχικό μέλημα πρέπει να είναι το κυπριακό, διότι αν αφήσουμε την Κύπρο όπως είναι σήμερα, σιγά σιγά θα εξαλειφθεί και ο ελληνικός πληθυσμός, νομίζω, με τα χρόνια, γιατί οι νέοι μας φεύγουν από την Κύπρο, δυστυχώς. Τα μυαλά της Κύπρου φεύγουν. Και επίσης η διαφθορά. Για μένα τα δύο αυτά θέματα είναι τα πιο σημαντικά. Θα θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στους νέους? Οι νέοι δεν πρέπει να διαφορήσουν. Το πρωταρχικό είναι να ψηφίσουν. Και να ψηφίσουν με τα κριτήρια τα οποία πρέπει να θέσουν, δηλαδή τι Κύπρο θέλουν, γιατί θέλουν να ζήσουν στην Κύπρο και ποια Κύπρο θέλουν για να ζήσουν. Και αυτό το κριτήριο πρέπει να σκεφτούν και όχι να παρασυρθούν από τον Α ή τον Β. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε τον συνάδελφο.